Το κεφάλαιο διαφθορά στην αστυνομία και οι τρόποι καταπολέμησής του ήταν από τα πρώτα θέματα που σχολίασε ο νέος υπαρχηγός της αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης, σε δηλώσεις του λίγα λεπτά μετά το πέρας της τελετής διαβεβαίωσής του στο Προεδρικό. Ο κύριος Μιχαηλίδης δεν δίστασε να παραδεχθεί πως υπάρχει διαφθορά. Το ότι υπάρχει διαφθορά στην αστυνομία υπάρχει, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Γι' αυτό εξάλλου γίνονται και τα νομοσχέδια για να υπάρξει ένας τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς. Εμείς εκείνο που θέλω να δηλώσω και πάλι είναι ότι θα είμαστε αναμίληχτοι, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε προβλήματα και εκεί που υπάρχουν αποστήματα πρέπει να κοπούν. Ανάμεσα στα πρώτα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα του νέου υπαρχηγού είναι σύμφωνα με τον ίδιο και το θέμα των προαγωγών στο αστυνομικό σώμα. Ο υπαρχηγός αστυνομίας συμμετέχει, προεδρεύει σε κάποιες επιτροπές, συμβούλια κρίσεως. Αμέσως μόλις πάμε στο γραφείο θα είναι ένα από τα θέματα που θα δούμε από την πρώτη στιγμή, γιατί όντως είναι κάτι το οποίο θα φέρει μια αποκατάσταση της ομαλότητας στη λειτουργία της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται αύριο να σταλεί από το Γενικό Εισαγγελέα προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας για απάντηση στην επιστολή που του είχε αποστείλει ο κ. Χρυσοστόμου στις 8 Μαΐου, ζητώντας διευκρινιστικές οδηγίες για το ενδεχόμενο διενέργειας πειθαρχικής έρευνας εναντίον του βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας, καθώς επίσης κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα η πειθαρχική έρευνα εναντίον άλλων δύο μελών της δύναμης για το θέμα της διαχείρισης των πληροφοριών της Ιντερπολ Σερβίας ή κατά πόσο θα πρέπει να αναμένεται η τοποθέτηση νομικής υπηρεσίας για τον βοηθό αρχηγό, αφού πλέον ο υπαρχηγός Ανδρέας Κυριάκου έχει παυθεί.